Αρκαδία 938. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ξεκινάει η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να ξεκινάμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Τρουπή, ο οποίος είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μετά από καιρό ο κύριος Τρουπής στον Αρκαδία 938, με αφορμή τη σημερινή έναρξη του τριήμερου Τρίπολη Street Food Festival, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του που λέμε στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Τρουπή, πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο θεσμός και πείτε μας και για τη φετινή πρωτοτυπία τη σύνδεση του Τρίπολη Street Food ουσιαστικά με τις Λευκές Νύχτες ή τη Γιορτή Εμπορίου που λέμε. Όσο αφορά την εξέλιξη του θεσμού, θεωρώ ότι είναι άκρως επιτυχημένη, διότι μπορεί την πρώτη χρονιά να έγινε πιλωτικά και να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι το Street Food Festival μπορεί να έγινε επί ημερών μου που προεδρεύω, αλλά ήταν μια ιδέα του Αθανασιάδη του Βασίλη που είναι στην εστίαση πρόεδρος και το επιμελητήριο την υλοποίησε. Και πέρσι πήγαν πάρα πολύ καλά και την πρώτη χρονιά, εξού και η απόδειξη που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι που η Δημοτική Αρχή μας πρότεινε το Street Food Festival να συμπεριληφθεί στο πολιτικό καλοκαίρι του Δήμου Τρίπολης και αυτό είναι μια, αν θέλετε, μια επιβράβευση των προσπαθειών και της ιδιοργάνωσης που έχουμε τους θεσμούς. Ναι. Όσο αφορά την επικάλυψη, αν θυμάστε σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο επιμελητήριο με όλους τους συνδιοργανωτές και αυτούς που στηρίζουν, ήταν να γίνει Τετάρτη, Πέμπτη η Λευκή Νύχτα και να ακολουθήσει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή το Street Food Festival. Έχουμε ένα πενθήμερο. Να μην είναι πάνω το ένα στο άλλο. Βέβαια. Για κάποιο λόγο μετά, νομίζω ότι η κυρία Παπαρίζου, ο μάνατζερ της, θεώρησε ότι πρέπει να έρθει η Παρασκευή, είχε ένα κόλλημα την Πέμπτη. Εξού και έγινε η μετακύληση αυτή, Πέμπτη Παρασκευή. Τελικά δεν θα έρθει, βέβαια. Από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα εγώ από τα ΜΜΕ, θα αναβλήθηκε την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη, ναι. Οπότε, εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν όταν είσαι εξαρτημένος σε εισαγωγικά ενώ από τις καιρικές συνθήκες. Εσείς τώρα, σε τρίτη διοργάνωση, πού θα εστιάσει το Τρίπολης? Δηλαδή, λέτε σε ανακοινώσεις για τριήμερο πάρτι που θα αφήσει ουσιαστικά την καλύτερη επίγευση, όπως λέτε, για το φετινό καλοκαίρι. Θέλετε να απευθυνθείτε περισσότερο στο νεανικό κοινό ή στοχεύετε στους πάντες? Καταρχάς μου δίνετε την ευκαιρία να πω για ποιο λόγο φέραμε και κάνουμε το street food. Ο λόγος είναι ότι θέλαμε να γεμίσουμε ένα τρίμερο στην πόλη, το οποίο αν δεν κάναμε κάτι αντίστοιχο θα ήταν ένα τρίμερο σαν κάποια που δεν γίνεται καμία δράση. Αυτό σημαίνει ότι θέλαμε να φέρουμε διελεύσεις πελατών και εισρωή χρημάτων στα μέλη μας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο food festival, και μετά και στα άλλα μαγαζιά στην Τρίπολη, γιατί όλοι δουλεύουν, γιατί είναι αρκετός ο κόσμος, αλλά και επίσης στους απλούς πολίτες, οι οποίοι θα είναι, αν θέλετε, το τελευταίο τρίμερο γιορτινό πριν αρχίσουν τα σχολεία. Και στους μικρούς μας φίλους να κάνουμε, αν θέλετε, ένα street food party, ώστε να πάνε με πιο όρεξη να κλείσουν το καλοκαίρι με ένα τέτοιο γεγονός. να πάνε με όρεξη. Λοιπόν, θα ήταν ένα τρίμερο κενό. Οπότε θεωρώ γεμίζει την πόλη, έχουμε διελεύσεις, όλα τα καταστήματα, κακά τα ψέματα, δουλεύουν δεδομένου του street food, η πλατεία άρρωστα ήταν κενή, γεμίζει κόσμο και η Πετρινού και η Ιωταβίτα και οι υπόλοιποι, όλοι θα έχουν κόσμο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια κίνηση, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Ακριβώς. Βέβαια, δεν έχετε, φαντάζομαι, δεν υπάρχει και λόγος να πάρετε κάποια ιδιαίτερα μέτρα. Είδαμε και τις εγκαταστάσεις, είναι όλοι καλυμμένοι. Εάν τυχόν έχουμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε σήμερα είτε αύριο. Εγώ είμαι σε προσωπική επαφή με την πολιτική υποστασία, για να δω τι γίνεται και το επιμελητήριο. Η Αρκαδία ξέρουμε ότι το Σεπτέμβρη μήνα μπορεί να έχει βροχές, αρχά Σεπτεμβρίου που είναι τώρα, δηλαδή τέλη Αυγούστου. Εδώ που τα λέμε, τις χρειάζεται και τις από την άλλη, βλέπετε, ήμουν από τους πρώτους που βγήκα δημόσια και είπα κάπου ότι το νερό θα γίνει αιτία πολέμου. Είναι και το αντικείμενό σας. Ακριβώς. Προφανώς προτιμούμε τη βροχή παρά μια δράση. Να είμαι ειλικρινής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα food festival δεν μπορεί να αναβληθεί, διότι πρέπει να στηθεί. Έχουμε επιχειρηματίες που θα έρθουν με 7 περίπτερα από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε διάφορα καιρικά φαινόμενα, με καύσωνες, με βροχή. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, το μεσημέρι θα έχει κάποια βροχόπτωση. Μετά τις 5.30-6, που ούτως ή άλλως ο κόσμος προτιμάει τις απογευματινές ώρες να βγει στην πλατεία, θα έχουμε και δροσιά. Οπότε και για τα φαγητά και για την κατασκευή τους, ο καιρός θα είναι καλύτερο από το να είχαμε πολύ ζέστη. Θα το ξεπεράσουμε και για να είμαι και ειλικρινής, δεδομένου ότι θα έχει αρκετό κόσμο και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι.
πρέπει να κάνουμε και κάποιες εκπτώσεις στις απαιτήσεις μας. Όταν γίνονται διοργανώσεις ανοιχτές, είτε συναυλίες, είτε διάφορες δράσεις όπως το food, δεν είμαστε ένα χώρο κλεισμένο, θερμοκηπιακό, με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι. Με καλή διάθεση λοιπόν, και θα τα ξεπεράσουμε όλα. Ωραία. Τώρα να σας πάω κάπου αλλού. Επειδή είχαμε πρόσφατα την Πελοπόννησος Expo, σχετικά πρόσφατα στην Αρκαδία, στην Τρίπολη πια. Λοιπόν, και είχατε τότε δηλώσει και έχετε κάνει και κάποιες κινήσεις για να γίνετε μόνιμα στην Τρίπολη. Και ήθελα να ρωτήσω αυτό. Ωραίες λευκές νύχτες, κίνηση. Ωραίο το Τρίπολη Street Food Festival. Μπράβο σε εσάς που είχατε την πρωτοβουλία, στον κύριο Αθανασιάδη που το σκέφτηκε κτλ. Αυτά γίνονται παντού. Παντού. Αυτό το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, έχουμε λευκή νύχτα στην Καλαμάτα, λευκή νύχτα στο Άργο, την ίδια μέρα κιόλας. Μάλιστα. Μήπως πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη, και από τη δικιά σας πλευρά και βέβαια και από την πλευρά του Δήμου, μετά από δική σας προτροπή, για μοναδικότητες, να εστιάσει περισσότερο η Τρίπολη στις μοναδικότητες. Δηλαδή, ας πούμε, στη μόνιμη διοργάνωση του Πελοπόννησου Expo. Αυτό είναι μια μοναδικότητα. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο βάρος εκεί, πέρα από αυτά που κάνετε. Όσο αφορά το Street Food Festival, θεωρώ πέρα της Πάτρας και της Πάτρας που ανοίξει άλλη περιφέρεια, στην περιφέρεια τη δικιά μας ήταν το πρώτο και είναι μοναδικό. Μια άλλη περιοχή τόλμησε να προσπαθήσει, ακόμα δεν το έχει υλοποιήσει. Όσο αφορά τις λευκές νύχτες, είναι δύσκολο να υπάρχουν σε μοναδικά δήμερα-τρίμερα, γιατί οι δήμοι είναι πολλοί και η επικάλυψη είναι αναγκαστικά αναπόφευκτη. Όσο για το εκθεσιακό που αναφέρατε, ξέρετε ότι ανέκαθεν το μελητήριο το είχε έτοιμο αυτό. Δέχομαι σε έναν βαθμό, επί ημερών μου είναι πιο έντονο η απέτηση και η διεκδίκηση. Με χαροποίησε ιδιαίτερα πριν δύο χρόνια που από το στόμα του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε το εκθεσιακό ότι θα γίνει στην Αρκαδία, στα πλαίσια της πολυκινητοποίησης. Και για ακόμη μια φορά μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι εμείς στοχεύαμε το εκθεσιακό να γίνει στη ΒΠΕ Τρυπόλεως. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, με την οποία, όπως και με αυτή και με την προηγούμενη, έχουμε άρση συνεργασία, για κάποιο λόγο αποφάσισε να πάει στην Μεγαλόπολη. Ξυπακούεται, εμείς είμαστε μελητήριο Αρκαδίας και όχι Δήμου Τρυπόλεως, και δεν μπορούσαμε να φέρουμε αντίρρηση σε αυτό. Έχει γίνει μία μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας από μία εταιρεία, η οποία βγάζει κάποιες, αν θέλετε, στο τέλος κάποια αποτελέσματα. Γι' αυτό θεωρώ και εύχομαι, αν και βλέπω να αργεί, ότι αν οι κόποι ευοδοθούν, κάποια στιγμή το μεσογειακό κέντρο θα γίνει, και εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί ήταν πάντα ένα αίτημα επιμελητηριακό. Εμείς, σαν Μελητήριο Αρκαδίας, επιμερών μου που προέδρευα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Μελητηρίου Πελοποννήσου, καταφέραμε και ψηφίσαμε, και άλλοι δέχθηκαν εκτός πλην ενός νομού, να γίνεται σαν Πελοπόννησος Expo με το λογότυπο αυτό μόνο εδώ. Οπότε αυτό είναι ένα βήμα για να γίνεται μόνο εδώ. Οι άλλοι νομοί εξυπακούνται, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να λένε όμως την έκθεση αυτή Πελοπόννησος Expo. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, να έχει το brand name. Λοιπόν. Δεν έχουμε κτίριο όμως. Δεν έχουμε κτίριο, εννοείται. Για να την κάνουμε. Δεν έχουμε κτίριο. Γιατί αυτή που έγινε εδώ, ναι, και αυτή που ξέραμε να γίνεται εδώ, το κτίριο ανοίξει έναν ιδιώτη. Εννοείται ότι δεν υπάρχει δημόσιο κτίριο. Αύριο το πρωί λοιπόν ο ιδιώτης, για ιδία χρήση, ή δεν μας τον νοικιάζει, το πουλάει, δεν θα έχουμε να κάνουμε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και άλλα πράγματα. Ας πούμε και αυτό τώρα με την κυρία Παπαρίζου, υπενθυμίζει σε όλους μας ότι δεν υπάρχει στην Τρίπολη χώρος κλειστός να μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι η Τρίπολη θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί παραπάνω το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους δήμους που ανήκει στην περιοχή της απολυγνητοποίησης, και με προτάσεις και διεκδικήσεις αρκετές, έστω κάποιες να περνάγαν, ώστε να φτιάχναμε κάποιες δομές, όπως σε κάποιους άλλους δήμους, στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου αλλά και της απολυγνητοποίησης, πρόκειται να φτιαχτούν κάποια κέντρα αθλητικά. Θεωρείτε δεν εκμεταλλεύεται η Τρίπολη μέχρι τώρα, δηλαδή? Θεωρώ ότι εκμεταλλεύεται, αλλά θα μπορούσε παραπάνω. Θα μπορούσε παραπάνω, μάλιστα. Τρίπολη λέμε, έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο να σχολιάσει κάτι που συζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες λόγω της έκθεσης Τεγέας. Αλλά μιλάω για την εμπορική έκθεση Τεγέας, δεν μιλάω για το πανηγύρι. Η έκθεση Τεγέας λοιπόν, η οποία, εντάξει τώρα, κατά κοινή ομολογία φαίνεται λίγο λιμνασμένη η κατάσταση. Βέβαια. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι έκθεση τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, και μάλιστα όταν είχε κοντά και την Expo και γινόταν μια σύγκριση, βέβαια άλλα τα επίπεδα, δεν το συγκρίνουμε απόλυτα, αλλά οι εικόνες είναι παρεμφερείς. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει τελικά εκεί πέρα με την Τεγέα? Γιατί και αυτό δεν είναι Δήμος Τρίπολης είναι. Και ειδικά το πάρκο, το πάρκο του Τεγεατικού, παρότι είναι το Τεγιατικό και έχει και αυτό στο κύριο, τον κύριο έλεγχο, είναι στην καλύτερη θέση της Πελοποννήσου. Είναι ακριβώς πάνω στο κέντρο. Πριν κάποιες δεκαετίες, επί εποχή Υφυπουργού Εμπορίου,
Βασίλη Ματζόρη, βουλευτή Αρκαδίας, η έκθεση αυτή κατάφερε να ονομαστεί Παμπελοποννησιακή. Ουδής εκμεταλλεύτηκε όμως αυτό το γεγονός ότι ένας βουλευτής Αρκαδίας κατάφερε και το έκανε. Όπως είπατε, η έκθεση έχει λιμνάσει. Αν οι θεσμοί και οι φορείς δεν είχαν περίπτερο, δεν πρόκειται να γέμιζε ποτέ. Να. Οπότε θεωρώ ότι είναι πλέον πολύ αργά να κρυβόμαστε όλοι πίσω στο δάχτυλό μας. Εξού και εγώ πρότεινα ότι στα συμβούλια που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο εμείς σαν μιλητήριο, θα πάρουμε μια απόφαση η οποία θα κάνουμε μια πρόταση. Εξυπακούεται προς τον αμφιτρίωνα της έκθεσης τον Τεγιατικό και θα καλέσουμε εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες που εμείς θεωρούμε ότι έχουν σχέση άμεση με την έκθεση αυτή, να δούμε μήπως μπορούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας εμάς στα μιλητήρια, να προτείνουμε και να κάνουμε και αιτήματα σε συνεργασία πάντα με τους υπόλοιπους, ώστε να αλλάξουμε λίγο το ύφος της, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει μια κατρακύλα η οποία δεν τιμά κανέναν. Δεν θεωρώ ότι εμείς θα κάνουμε τη διαφορά. Τουλάχιστον πήραμε την πρωτοβουλία για να γίνει μια κουβέντα σε ένα τραπέζι στρογγυλό. Mm-hmm. Μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε και εμείς στο μέτρο που μπορούμε την όλη κατάσταση. Προφανώς και αυτό μπορείτε να κάνετε σε αυτή τη φάση. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω. Ωραία. Πολύ, πολύ θετικό αυτό. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση που μας το ανακοινώνετε εδώ. Από εκεί και πέρα, έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα μία σειρά από ενημερωτικές ημερίδες για τα μέλη σας στο επιμελητήριο σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τις δυνατότητες που υπάρχουν για την περιοχή λόγω ακριβώς της διαδικασίας απολυτινητοποίησης και τις ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύετε ότι ο ρυθμός που υπάρχει, το οποίο είναι βέβαια κυβερνητικό θέμα, είναι ικανοποιητικός? Είχατε ζητήσει μάλιστα να υπάρξει και κάποια μείωση, ας πούμε, της γραφειοκρατίας όσον αφορά και μάλιστα και αλλαγές για τους κανόνες για όσους ανθρώπους είχαν κάποιο πρόβλημα κάποια στιγμή, ναι, οικονομικό, επιχειρηματίες εννοούμε πάντα, και έχουν μπει στο λεγόμενο τηρεσία, ας πούμε, ή έχουν μαυροπινακιστεί από τις τράπεζες, εισαγωγικά το λέω αυτό. Ναι. Βλέπετε να υπάρχει κάποια ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα και πώς πηγαίνει γενικώς? Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λέτε το τελευταίο για αυτούς οι οποίοι κοκκίνησαν, το είχαμε πει στα πλαίσια που ήμασταν οι πρώτοι και μετά και οι υπόλοιποι, και ο Δήμος και οι υπόλοιποι το στήριξαν, που θέλουμε την επέκταση της βιομηχανικής περιοχής της Τρυπόλεως. Ναι, άλλο θέμα. Στα πλαίσια αυτά, επειδή υπάρχουν κτίρια φαντάσματα και κορέστηκε η ΒΠΕ και υπάρχει ζήτηση για οικόπεδα από επιχειρηματίες, κάναμε μια πρόταση να έρθει σε επαφή η υπεύθυνη του Υπουργείου Ανάπτυξης με το τραπεζικό σύστημα και με εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι κάποιες διαχειριστικές, αν μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να πάει και να αγοράσει, να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση και ο επιχειρηματίας που έχει το κτίριο και έχει πέσει έξω και είναι κόκκινος να ξεκοκκινήσει, τα λέω απλά να γίνει κατανοητός, mm-hmm, και ο επιχειρηματίας να μην πάει σε άλλη περιοχή, να πάει εδώ. Είναι δύσκολο, πραγματικά, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς το προτείναμε, αλλά τελικά δεν έγινε γιατί είναι δύσκολο. Όσο αφορά τους χρόνους που προτείναμε να γίνουν πιο γρήγορα, όσο αφορά το κομμάτι της απολυνητοποίησης που τρέχει τώρα, η διαχειριστική στην Αθήνα τους ΔΑΜ έβγαλε κάποιες προσκλήσεις. Το Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε και τις αξιολογήσεις, mm-hmm, σε ένα προγραμματάκι που ήταν πραγματικά επίτευγμα των επιμελητηρίων των περιοχών που έχουν πληγεί από την απολυνητοποίηση, αυτό που επιδοτούσε 70% της επιχειρήσης. Και για πρώτη φορά, να ξέρουν και οι ακροατές, επιδοτήθηκαν επιχειρήσεις εμπορίου, γιατί είχαμε μάθει τώρα μέχρι τη μεταποίηση να παίρνει το μεγάλο κομμάτι της πίτας, αλλά και άλλα επαγγέλματα ελευθέρων επαγγελματιών, τα οποία δεν είναι μέλη μας. Εμείς ανοίξαμε λοιπόν τα φτερά μας, ανοίξαμε λοιπόν τη γωνία που βλέπουμε τα πράγματα, την αμβλήναμε και αιτηθήκαμε και έγινε αποδεκτό, ώστε και άλλοι επαγγελματίες που δεν είναι μέλη μας, γραφεία μηχανικών παράδειγμα, γραφεία δικηγόρων παράδειγμα, να μπορούν οι κάθε τους να ενταχθούν. Υπήρχαν προβλήματα. Δημοσίως το παραδέχομαι, αλλά δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε γι' αυτό να αποφασίσουμε. Ναι, ετηθήκαμε να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Κάποια αιτήματα μας πέρασαν, κάποια κόπηκαν. Εν τέλει, η ζήτηση ήταν λίγο παραπάνω από την αναμενόμενη. Mm-hmm. Και το ποσό υπερκαλύφθηκε. Και το ΣΔΑΜ από άλλους πόρους έβαλε τα λεφτά. Όποιοι φάκελοι θα έχουν την αναμενόμενη καλή βαθμολογία, δεν θα μείνει κανείς εκτός χρηματοδότησης. Και έχουμε αιτηθεί να ανοίξει πάλι πρόγραμμα αντίστοιχο για κάποιους και εύχομαι μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο το αίτημά μας
να πραγματοποιηθεί και να έχουμε και άλλη ζωή χρημάτων στην περιοχή μας. Απλώς να πούμε ότι αφορά δήμου, και τρεις αφορά δήμους. Τρεις δήμους δικούς μας, ναι, της Αρκαδίας και ένα δήμο της Ιχαλίας του νομού Μεσσηνίας. Ναι, η οποία είναι και αυτή, έχει μπει στο πρόγραμμα. Αυτό είναι επίσης πολύ θετικό που το λέτε, ότι θα γίνουν τώρα οι αξιολογήσεις. Δηλαδή προχωράει το πράγμα και πολύ θετικό βέβαια ότι είπατε ότι δεν θα μείνει κανένας εκτός. Αυτοί που θα έχουν βαθμολογία, ναι, κατά την πληροφόρηση που πάρουν, έχω, ναι, ναι, δεν θα κοπεί κανείς λόγω έλλειψης budget. Ίσως γίνει και υπερδέσμευση, overbooking, ώστε όλοι έχουν πιάσει τη βαθμολογία να μπορούν να ενταχθούν και να πάρουν, να απολαύσουν τα 70% της επιδότησης αυτής. Επειδή εμείς εδώ η εκπομπή και εγώ προσωπικά θυμόμαστε, γενικά έχουμε αυτό το κακό, θυμάμαι πολύ. Θυμάμαι. Δεν χρειάζεται καν να τον γκουγκλάρω, συσταγωγικά. Παλαιότερα που είχατε πρωτοέρθει εδώ, πάλι ως πρόεδρος βέβαια, λοιπόν, είχατε πει κάτι το οποίο το έχουν πει κι άλλοι μετά από σας. Ότι είναι η τελευταία ευκαιρία αυτό. Το σαλόγγι, βεβαίως. Ναι, ακόμα εκεί είμαστε. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Δηλαδή, σε συνδυασμό και με τις επενδύσεις που γίνονται στη ΒΠΕ, η οποία όμως όντως πρέπει να επεκταθεί, και αυτό είναι και θέμα ΕΤΒΑ. Έτσι, δεν είναι. Κυρίως. Κυρίως. Ναι, πλέον. Πλέον. Κυρίως. Γιατί είναι πρόσφατο αυτό, σχετικά πρόσφατο. Λοιπόν. Παραμένετε, βλέπω, αισιόδοξος και προσπαθείτε να βλέπετε αυτό το μικρό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε κτλ. Συνολική εικόνα πάντως, και δεν μιλάω μόνο για την περιοχή μας εδώ, γενικά, δεν είναι και τόσο καλή. Και το βλέπουμε και στο οικονομικό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι το leasing στα αυτοκίνητα στην Ελλάδα έχει πάει σε απίστευτα επίπεδα, ενώ παλαιότερα οι Έλληνες αγοράζαν αυτοκίνητα. Τώρα νοικιάζουν αυτοκίνητα για πολλούς λόγους. Εγώ χαίρομαι πάλι που θυμάστε. Ναι, είναι κακό πράγμα. Δεν είναι κακό πράγμα. Κακό είναι να θυμάσαι. Ξέρετε πώς θα το βλέπεις. Κακό είναι να θυμάσαι επιλεκτικά. Ναι, και αυτό είναι, αυτό είναι κακό. Πολύ κακό. Να θυμάσαι, αλλά να θυμάσαι επιλεκτικά είναι, πολύ είναι κακό. Πράγμα, ναι. Λοιπόν, ναι, συνεχίζω και το λέω και το έχω πει και από το βήμα του μελητηρίου, ότι κάποιες φορές μας βγαίνει η αίσθηση ότι οδηγούμαστε σε επιχειρηματίες και σε πολίτες δύο κατηγοριών. Βέβαια, πολλές φορές αυτά είναι τα απόνερα των κρατών της Δύσης, που και εμείς εκεί ανήκουμε, λόγω του συστήματος των οικονομικών, οπότε αναγκαστικά πάμε σε δύο κατηγορίες. Εκεί λοιπόν εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την διαφοροποίηση από τις άλλες περιοχές με την απολιγνητοποίηση και με κάποια άλλα προγράμματα και με την κινητικότητα που έχει το επιμελητηρίο, ο Δήμος μας, οι Δήμοι των άλλων περιοχών που είναι στην απολιγνητοποίηση, η περιφέρεια, ώστε οτιδήποτε βγαίνει οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να το εκμεταλλεύονται. Διότι θεωρώ ότι μετά την απολιγνητοποίηση δεν θα μπορεί να υπάρξουν τα προγράμματα αυτά τόσο κοντά μας με τέτοια ποσοστά επιδότησης, ώστε να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε και να ξεχρονίσουμε τα μαγαζά μας στις νέες τάσεις αγοράς. Ναι. Λογικό είναι κιόλας. Αισιόδοξος πάντα ήμουνα, είμαι και θα είμαι, σαν να, και στην καθημερινότητά μου, με τις δυσκολίες που περνάμε όλοι. Οφείλω να είμαι και αισιόδοξος και να περνάω μηνύματα αισιοδοξίας και θεσμικά. Τα πιστεύω, δεν προσποιούμε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όπως πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί όταν γίνει η έλευση των φαρμακοβιομηχάνων και ξεκινήσουν να δουλεύουν κανονικά, κανονικά, τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το πώς θα συμπεριφερθούμε και σαν νοοτροπία, αλλά και σαν τιμές που θα βγάλουμε στην αγορά για τους ενοικιαστές, για αυτούς που θα ψωνίζουν στα καταστήματά μας, για αυτούς που θα κινούνται στην αγορά. Να μην γίνει κερδοσκοπική. Γίνει κερδοσκοπική και εφήμερη κερδοφορία, αλλά να κοιτάξουμε κερδοφορίες στα πλαίσια της ηθικής και όχι της χροκέρδειας, για να έχουμε διαχρονικότητα. Μάλιστα. Και επειδή θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε και άλλες μηντιακές υποχρεώσεις σήμερα, λόγω της ημέρας. Λοιπόν, τώρα θα κάνω την ερώτηση, θα έλεγα την τη δύσκολη σε εισαγωγικά ερώτηση, για να μην έχετε και μεγάλο περιθώριο να το σκεφτείτε. Λοιπόν, σας λείπει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Πριν πάμε εκεί, θα πρέπει να ευχαριστήσω δημοσίως το προσωπικό του επιμελητηρίου, το προσωπικό του Δήμου Τρίπολης και τον Εμπορικό Σύλλογο και τον κύριο Δήμαρχο και την Περιφέρεια και τον κύριο Μανδρώνη και τους εστιατόρους και ζαχαροπλάστες, οι οποίοι μας στήριξαν και κάποιοι εξ αυτών συνδιοργανώνουμε το Food Festival. Θέλω να είμαι δίκαιος όλους. Το νόημα που θέλω να βγει από το Food Festival, πέρα από το να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε οι επιχειρηματίες από κερδοφορία, θέλω να αποδείξουμε ότι η σύμπλευση των θεσμών και αυτών που υπηρετούν τους θεσμούς
πάντα έχει ένα θετικό πρόσημο με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Εδώ γίνεται μία λοιπόν σύμπραξη φορέων, δυνάμεων αναλογικά στον καθένα πώς αναλογεί. Ουδής πάει να επικαλύψει κάποιον και να πάρει τα πρωτεία. Ο κόσμος βλέπει και κατανοεί. Και το μήνυμα προς τους νεότερους είναι ότι η ισχύ είναι τη δύναμη. Αυτό θέλω να περάσει από το Voodoo Festival. Όσο αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, αν μου έχει λείψει. Αν σας έχει λείψει. Εξαρτάται από ποιο πρίσμα. Εξαρτάται από ποιο πρίσμα. Από όλες τις πλευρές. Θεωρώ ότι. Η συμμετοχή προφανώς, έτσι, γιατί το παρακολουθείτε. Κοιτάξτε, προφανώς μου έχει λείψει, διότι. Μου έχει λείψει, διότι πέρα από τις φιλικές σχέσεις που έχω με την παραταξή μου, είμαι άνθρωπος ο οποίος με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι μέχρι τώρα μου έχει βγει να, σε ένα βαθμό, ξέρετε πόσο μετριόφρονη είμαι, να βοηθάω τα κοινά. Αυτή την αίσθηση έχω και μου λένε. Αλλά, θεώρησα, θεωρώ ότι ένας επιχειρηματίας ελεύθερος, όπως είναι ο Γιάννης ο Τρουπής, που την χάνει και προεδρεύει σε ένα επιμελητήριο το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό και παρεμβατικό και ακόμα τώρα πιο πολύ. Ήταν χρήσιμο να υπάρχει σε Δημοτικό Συμβούλιο. Μια τέτοιου, δεν λέω για μένα, λέω για τον Γιάννη Τρουπή. Όχι, το θεσμό. Θέλω να. Δεν είναι τη στιγμή. Δεν ήθελα να τραβήξω το θέμα. Το μόνο μπορώ να πω ήταν πάρα πολύ εύκολο να τραβήξω το θέμα. Ναι. Γιατί ήθελα να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή, να μην ασχολείται η περιοχή με τα κακό κείμενα. Και από την εκπομπή σας πάλι λοιπόν που είχαμε ξαναμιλήσει, εμένα με ενδιαφέρει η επόμενη πενταετία στο Δήμο Τρίπολης ο Δήμος να δουλέψει όσο μπορεί καλύτερα για κοινό καλό. Και από το βήμα αυτό είχα πει ότι για μένα προσωπικά οι εκλογές είναι 2 λεπτά. Βάζεις αυτό που πιστεύεις στην κάλπη και με το που βγεις έξω υπάρχουν οι συνεργασίες και αυτό που λέγαν όλοι πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, είτε είναι μελητριακή, είτε είναι δημοτική, είτε είναι βουλευτική. Κάποιοι θα εκλεγούν, όπως και να έχει. Κάποιοι θα είναι δεύτερο-τρίτη. Όλοι πριν τις εκλογές λέγανε θα βοηθήσουμε. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν τη δημοτική αρχή, σήμερα είναι του Κώστα του Τζούμη, με τον τρόπο τους να θίξουν τα κακό κείμενα, αλλά πρέπει και η δημοτική αρχή να παραδέχεται κάποιες ελλείψεις, δεν θα πω λάθη. Κανείς δεν ξεκινάει να κάνει λάθη. Αλλιώς το ξεκινάει και αλλιώς του βγαίνει. Και κανείς δεν είναι αλάθαστος. Θα πρέπει και όλοι να καταλάβουν κάποιες ελλείψεις, να ακούσουν κάποιες φωνές, αν θέλουμε να έχουμε κοινό καλό. Τα χρόνια περνάνε. Οι κόντρες, οι αψιμαχίες σε πολιτικό πάντα και θεσμικό επίπεδο, θέλω να το διευκρινίσω, δεν οδηγούν πουθενά. Και αυτό που θα μας μείνει ότι θα χάσουμε κάποια χρόνια που αν είχαμε καλύτερη σύμπλευση θα είχαμε κάνει πιο πολλά πράγματα. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Τρουπή. Πάντα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λέτε στη συνεντεύξη σας και όχι μόνο. Να σας ευχηθώ φυσικά και σε εσάς και σε όλη την Τρίπολη και σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλο τον κόσμο καλή διασκέδαση, σε εσάς καλή επιτυχία. Και βεβαίως, βεβαίως, να πείτε και κάτι. Εγώ θα ήθελα όμως, πάντα βλέπετε ότι σε, μιας και τέθηκε το θέμα και επί προσωπικού τώρα και πέρα της θεσμικής μου θέσης, ότι η συμπεριφορά μου όσο αφορά συλλόγου, σωματεία και το Δήμο δεν έχει αλλάξει καθόλου. Στηρίζουμε συλλόγους, είμαι τις επιχειρήσεις μου, στηρίζουμε σωματεία, τον Δήμο θα τον ξαναστήξουμε άμα χρειαστεί, όπως είχαμε στηρίξει το κινητήριο κάποτε, τις πλατείες είχαμε στηρίξει τους επισκέπτες μας. Εφόσον αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου εμένα. Εγώ τα ξεχωρίζω. Και κρίμα για αυτούς που δεν τα ξεχωρίζουν, γιατί θα επανέλθω ότι θα περάσει ο χρόνος και στο τέλος θα κοιτάξουμε το παρελθόν το οποίο δεν αλλάζει. Μην μου ανοίγετε ερωτήσεις τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τρουβή. Να το ευχηθούμε για καλό κουράγιο το επόμενο τρίμερο, γιατί θα έχει και το σχετικό άγχος. Έχουμε και εκλογές επιμελητηριακές. Έχετε και εκλογές επιμελητηριακές. Έχετε τον Νοέμβριο, μαζί με τις αμερικανικές τις κάνετε επίτηδες. Μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ βγαίνει και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Μπορεί να θέλετε μια σύνδεση περίεργη. Απλώς είναι τυχαία η ημερομηνία. Προφανώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τρουπή. Εγώ. Αρκαδία 938.